Είμαστε αντιμέτωποι με σύνθετες εξελίξεις, με μεγάλα προβλήματα που δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στη δύσκολη καθημερινότητα για την πλειοψηφία του λαού μας. Η πανδημία είναι εδώ, φουντώνει, με την κυβέρνηση να κοστολογεί την περίφημη ατομική ευθύνη, αρνούμενη να πάρει μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους, και ανάμεσα σε αυτούς τους κρίσιμους χώρους είναι και τα πανεπιστήμια, αρνούμενη να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας. Μαζί με τα κύματα της πανδημίας, ένα τεράστιο κύμα ακρίβειας και φοροεπιδρομής φανερώνει τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της περίφημης καπιταλιστικής ανάπτυξης, που μετράει ποσοστά ανάπτυξη τα οποία διαφημίζουν, που όμως αυτά δεν συνάδουν, δεν έχουν καμιά σχέση με τη δύσκολη καθημερινότητα της λαϊκής οικογένειας. Και φυσικά δεν έχουμε δικαίωμα, μιλώντας για αυτές τις σύνθετες εξελίξεις, να αφαιρούμαστε από τις επικίνδυνες διεργασίες που εμπλέκεται ενεργά η χώρα μας στα πλαίσια των υπεριαλιστικών σχεδιασμών, σχεδιασμών στους οποίους θέλει να πρωτοστατεί όχι μόνο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα, σχεδιασμών που ιδιαίτερο ρόλο ξεχωριστό έχει η Βόρεια Ελλάδα. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες επιλέγουμε να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε την πρόταση του ΚΚΕ για το Πανεπιστήμιο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής μας. Και φυσικά αυτή η συζήτηση, το ξέρετε πολύ καλά, δεν αποσπάται από την οργάνωση των αντιστάσεων, των αγώνων απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, μαζί φυσικά με τις αγωνιστικές διεργασίες που πρέπει να δυναμώσουν στα πανεπιστήμια, βάζοντας στο κέντρο τους το νέο νομοθέτημα που ετοιμάζει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, το νέο νόμο πλαίσιο στη λειτουργία των πανεπιστημίων. Το αστικό πολιτικό σύστημα εδώ και 20 χρόνια, φέρνοντας το ένα νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας μετά το άλλο, προωθεί αλλαγές στα πανεπιστήμια, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο, τις δομές, τις λειτουργίες τους με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Δουλεύει με σταθερότητα και συνέπεια σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτή είναι στρατηγική του επιλογή. Ο νέος νόμος πλαίσιο, που μέσω διαρροών και πορισμάτων διαφόρων επιτροπών μαθαίνουμε για το τι περίπου θα περιλαμβάνει, θα είναι ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ των αντιδραστικών αλλαγών που διαμορφώνεται χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις, προωθώντας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από τις αποδείξεις αυτής της συνέχειας των μέτρων είναι το γεγονός ότι ενώ οι κυβερνήσεις αλλάζουν, τα κεντρικά σημεία των προηγούμενων νόμων που έχουν ψηφιστεί, ο νόμος Διαμαντοπούλου το 11, Γαβρόγλου το 18, όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά ζουν και βασιλεύουν. Θυμίζουμε στη συζήτηση αυτή, η οποία θα ανοίξει το επόμενο διάστημα, ότι το 2011 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ψήφισε τα μονοετή και διετή προγράμματα σπουδών. Αποσύνδεσε το πτυχίο από το επάγγελμα μέσω των πιστωτικών μονάδων. Δημιούργησε τα συμβούλια ιδρύματος με μάνατζερ. Ήρθε το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να επιταχύνει τις διαδικασίες αναγνώρισης πτυχίων κολεγίων με των πανεπιστημίων, να ιδρύσει προπτυχιακά προγράμματα ξενόγλωσσα με δίδακτρα, να γενικεύσει τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, να προωθήσει μαζικές συγχωνεύσεις τμήματων με κατηγοριοποίηση πτυχίων αποφύτων. Και από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε σε νέες ρυθμίσεις ισοτίμησης των πτυχίων των κολεγίων, προχώρησε στην πανεπιστημιακή αστυνομία και σε θεσμοθέτηση ενός ευρύτερου πλαισίου καταστολής, που στην προσπάθεια υλοποίησής του
πρωτοστατή η Βρετανία του απειθήτα, προχώρησε στην αξιολόγηση ώστε το 20% της χρηματοδότησης της λειτουργίας των Ιδρυμάτων να προέρχεται από την αξιολόγηση, δημιούργησε το πλαίσιο για τις διαγραφές των περίφημων αιωνίων φοιτητών με το όριο φοίτησης, δημιούργησε τον κλειστό αριθμό εισακτέων με αποτέλεσμα από την πρώτη χρονιά της εφαρμογής περίπου 15.000 φοιτητές να είναι λιγότεροι στο φετινό πρώτο έτος. Κοινός τους στόχος, κοινή τους επιδίωξη είναι η εδραίωση όλων αυτών των αλλαγών σε μια κοινή στρατηγική η οποία έχει δημιουργήσει το σημερινό πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο δρά επιχειρηματικά είτε μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που πουλάει, μεταπτυχιακά, ξενόγλωσσα, πιστοποιήσεις, είτε μέσω της έρευνας, είτε μέσω της αξιοποίησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο αξιολογείται με κριτήρια της καπιταλιστικής αγοράς, που σταθερά αποσυνδέει το πτυχίο από το επάγγελμα, που σταθερά κατηγοριοποιεί πτυχία, τμήματα, διδάσκοντες, ερευνητές. Επιμένουμε σε αυτό το συμπέρασμα. Και επιμένουμε γιατί αυτή η πολιτική δεν είναι πρόβλημα προχειρότητας, αποσπασματικότητας ή κακής διαχείρισης. Δεν προσωποποιείται στην αιμονή κάποιου υπουργού που ήρθε και έχει δική του ατζέντα. Καθόλου άλλωστε τυχαία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Βαρουφάκη, αλλά και ο ευρύτερος οπορτουνιστικός χώρος εστιάζουν σε μια τέτοια κριτική όταν μιλούν για τις αλλαγές στα πανεπιστήμια. Κυνηγώντας την όποια κεραμαίως, αφήνοντας όμως στην άκρη τη στρατηγική ταύτιση που απορρέει από τις δεσμεύσεις τους απέναντι στο κεφάλαιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις δεσμεύσεις τους, από το νέο σούπερ μνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και της περίφημης πράσινης μετάβασης. Βάζουμε λοιπόν λογικά το ερώτημα. Τι καλό είδε ο λαός και οι νέοι μας από αυτές τις αλλαγές τόσων κυβερνήσεων που στο έδαφος που δημιούργησαν αυτές οι αλλαγές θα φέρει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας άλλη μία? Το δήθεν σύγχρονο πανεπιστήμιο που διαφημίζουν το έχουμε ζήσει. Το ζούμε τώρα. Το ζήσαμε και στις συνθήκες πανδημίας και της εγκληματικής πολιτικής διαχείρισής της. Αυτό το πανεπιστήμιο απομακρύνει ολοένα και πιο έντονα τη δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος με βάση το πτυχίο. Αποσπά βασικά μαθήματα από τον προπτυχιακό κύκλο που τα μεταφέρει στα μεταπτυχιακά ή σε άλλους κύκλους, σεμινάρια, πιστοποιήσεις, επιπληρωμή. Αυτή την κεντρική ιδέα υπηρετούν και οι προσπάθειες αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών. Αυτή τη λογική μαζί με την γενίκευση της αντίληψης των δεξιοτήτων. Υλοποιείται έτσι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης με πτυχία και πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων με βάση τα προσόντα. Η εξέλιξη αυτή έχει αρνητικές συνέπειες στην όσο το δυνατόν ολόκληρη επιστημονική συγκρότηση των αποφύτων στην επαγγελματική τους πορεία. Σε αυτό το έδαφος γίνεται η ενσωμάτωση των διαφόρων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων ή η πρόσφατη υπονόμευση των πτυχίων των σχολών φυσικής αγωγής, είτε είναι σχολές είτε είναι τμήματα, που δίνει τη δυνατότητα με το νομοσχέδιο που φέρνουν το Γενάρη στη Βουλή να διαμορφώνονται, να ονομάζονται εκπαιδευτές οι οποίοι θα παίρνουν τη θέση των πτυχιούχων, των ΣΕΜΦΑ ή των ΤΕΦΑ. Οι φοιτητές απόρρια αυτής της πολιτικής γίνονται πειραματόζωα στους σχεδιασμούς τους για τον περίφημο χάρτη των ΑΕΗ, ο οποίος χαράζεται και ξαναεπαναχαράζεται. Οι συνεχόμενες αλλαγές, οι νέες δηλώσεις για νέο γύρο συγχωνεύσεων, για κλείσιμο τμήματων, όπως ιδιαίτερα έντονη συζήτηση που γίνεται για τα ξενόγλωσσα τμήματα
εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δείχνουν ότι οι κυβερνήσεις δεν νοιάζονται για τα πτυχία και για τις σπουδές των νέων. Μαζί με αυτά έχουμε τους ελληματικούς κρατικούς προϋπολογισμούς. Με τα ιδρύματα να καλούνται να αναζητήσουν τα ίδια πόρους από την αγορά, να βρουν χορηγίες και χρηματοδοτήσεις. Μάλιστα, αυτή τους η ικανότητα να βρίσκουν χορηγούς και χρηματοδοτήσεις θα βαθμολογείται στην αξιολόγηση για να κατευθύνεται το 20% της κρατικής χρηματοδότησης. Και αυτό το σκηνικό της υποχρηματοδότησης συμπληρώνεται από την απουσία φοιτητικής μέρημνας, από τις τραγικές ελλείψεις των υποδομών και των εργαστηριακών εξοπλισμών. Το ίδιο σκηνικό διαμορφώνεται μιλώντας και για το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό. Τα κενά σε θέσεις μελών δεν διωγγώνονται, όχι μόνο δεν καλύπτονται, αλλά δεν αναπληρώνονται ούτε και οι συνταξιοδοτήσεις. Η λάτσα βγαίνει από τους συμβασιούχους διδάσκοντες και ακαδημαϊκούς υποτρόφους. Επεκτείνονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Χιλιάδες νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να αναζητούν θέσεις στο εξωτερικό. Και απέναντι στο υπαρκτό πρόβλημα που και οι ίδιοι ομολογούν, δηλαδή ότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο αριθμό φοιτητών αναμέλωση ΔΕΠ, η κυβέρνηση επιλέγει να μικρύνει, να μειώσει τον αριθμό των φοιτητών. Φίλοι και σύντροφοι, το σημερινό πανεπιστήμιο ούτε δημόσιο είναι, ούτε δωρεάν. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έναν ακόμα προϋπολογισμό μειωμένων δαπανών για τα πανεπιστήμια. Ανακοίνωσε παράλληλα τα 5 κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται υποχρεωτικά τα 2, προαιρετικά το 1, κάθε ίδρυμα για να κατευθύνεται το περίφημο 20%. Βγάζουν μάτι αυτά τα κριτήρια για τον άμεσο έλεγχο που επιδιώκουν να διασυνδέσουν τα ΑΕΗ με την αγορά. Φυσικά, το μερίδιο των πόρων που προέρχεται από άλλες πηγές στη λειτουργία των πανεπιστημίων ολοένα και μεγαλώνει. Εδώ να θυμίσουμε ότι τα κονδύλια για την πρόσληψη των περίφημων 1.000 αστυνομικών της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι δεσμευμένα. Οι πόροι όμως για πρόσληψη μόνιμου ΔΕΠ λείπουν. Έχοντας οι προηγούμενοι κυβερνώντες θεσπίσει νέες κατηγορίες συμβασιούχων δασκάλων, οι σημερινοί κυβερνώντες επεκτείνουν αυτές τις κατηγορίες. Και φτάνουμε στο σημείο το αν θα διδαχτεί ένα μάθημα να κρίνεται από τα ταμιακά διαθέσιμα, από τις επιχειρηματικές δράσεις του Ιδρύματος, από τη δυνατότητά του δηλαδή να προσλάβει συμβασιούχους. Και πάμε στο μεγάλο κομμάτι. Οι επιχειρήσεις μπλέκονται όλο και πιο οργανικά στα Ιδρύματα. Οι διάφορες προγραμματικές συμφωνίες και τα μνημόνια συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων ή άλλων φορέων όπως το ΝΑΤΟ γενικεύονται. Αξιοποιούν οι επιχειρήσεις τις δομές, το προσωπικό, με τα Ιδρύματα να βάζουν το λεγόμενο επενδυτικό ρίσκο και οι επενδυτές να αγοράζουν στη συνέχεια τις πιο έτοιμες ιδέες. Η κυβέρνηση μάλιστα τις προηγούμενες μέρες, στα πλαίσια του νομοσχέδιου του αναπτυξιακού, προέβλεψε και άλλη μια κοσμογονία, την ανάπτυξη δηλαδή των καινοφιών επιχειρήσεων τέτοιας μορφής στο πανεπιστήμιο. Εξασφάλισαν κίνητρα για ερευνητές μάνατζερ και ιδρύματα που τζογάρουν ποσά από τη χρηματοδότησή τους για να συμμετέχουν στη συνέχεια σαν μέτοχοι στις εταιρείες. Στο κέντρο πάντα των ιδρυμάτων και της λειτουργίας τους βρίσκεται ο αναβαθμισμένος ρόλος των ΕΛΚΕ, το περίφημο μαύρο κουτί της επιχειρηματικής δράσης, με την έρευνα σε σταθερή σχέση με τις παραγγελίες των επιχειρήσεων και σταθερά συνδεδεμένη με τα οικονομικά αποτελέσματα που θα φέρνει αυτή. Το δωρεάν πανεπιστήμιο έχει φοιτητές που ακριβοπληρώνουν όχι μόνο τα ενίκια,
αφού οι εστίες δεν επαρκούν, αλλά και εργαστηριακό εξοπλισμό και σημειώσεις φακέλους μαθημάτων. Τα δίδακτρα είναι πανταχού παρόντα στον ονομαζόμενο τέταρτο κύκλο σπουδών των μεταπτυχιακών. Η αρχή στον προπτυχιακό κύκλο έγινε με τα ξενόγλωσσα προγράμματα. Και εδώ μπορεί να ξεκίνησε η φιλοσοφική της Αθήνας, τρέχει όμως η ιατρική του Αριστοτέλειου να προλάβει, να βρει δηλαδή πελάτες φοιτητές από το εξωτερικό. Ξεφυτρώνουν όμως όλο και περισσότερα προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης με δίδακτρα, με τα κέντρα επιμόρφωσης και διαβίου μάθησης να αποτελούν πλέον βασικές μονάδες των πανεπιστημίων. Είναι αποκαλυπτικό ο τρόπος με τον οποίο παρουσίασε στη συνεδρίαση της μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής τη στενή σύνδεση του σημερινού Πανεπιστήμιου με την αγορά, με τις επιχειρήσεις, ο πρόεδρος της ΕΘΑΕ, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στο όνομά του. Και λέω είναι χαρακτηριστικό γιατί κωδικοποιεί τη σημερινή δυναμική παρουσία των επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια. Λέει λοιπόν, τα ΑΕΗ συνεργάζονται με ελληνικές, διαβάζω από το χτεσινό ριζοσπάστη, τα ΑΕΗ συνεργάζονται με ελληνικές και ξένες εταιρείες στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας προκηρύσει ερευνητικά προγράμματα που προϋποθέτουν συνεργασία των ΑΕΗ με τις επιχειρήσεις. Πιστοποιημένα εργαστήρια πανεπιστημίων προσφέρουν υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Επιχειρήσεις χρηματοδοτούν ερευνητικά προγράμματα στα πανεπιστήμια για να αναπτυχθεί η τεχνολογία που χρειάζονται οι ίδιες ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Το 2019, λέει, από τα 716 εκατομμύρια που κατευθύνθηκαν για έρευνα στα πανεπιστήμια, τα 56 προήλθαν άμεσα από τις επιχειρήσεις. Ιδρύονται γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας για να υποστηρίξουν την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και τη δημιουργία τεχνοβλαστών. Ιδρύονται τεχνοβλαστοί και αυξάνονται οι πατέντες που κατατίθονται. Διοργανώνονται μέρες καριέρας από αρκετά ιδρύματα που φέρνουν τελειόφοιτους και απόφοιτους σε επαφή με πιθανούς εργοδότες. Γίνονται συμπράξεις ιδρυμάτων με επιμελητήρια και εργοδοτικούς φορείς για συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτά είναι τα έργα και οι μέρες διαδοχικών κυβερνήσεων, είναι η πραγματικότητα με την οποία λειτουργεί σήμερα το Πανεπιστήμιο. Το τι αποτελέσματα φέρνουν όλες αυτές οι κοσμογονίες που βρίσκονται ήδη στα πανεπιστήμια, ας δούμε μόνο ορισμένους δείκτες που αποτυπώνουν αυτά τα αποτελέσματα. Ένας στους 5 πτυχιούχος ΑΕΗ ηλικίας 25 και 39 χρονών είναι άνεργος. Ένας στους 3 εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό του αντικείμενο. 6 στους 10 πτυχιούχους αμείβονται με 400 έως 800 ευρώ το μήνα. 400.000 έφυγαν στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν παρά τις μεγάλες κουβέντες για επιστροφή. Αυτή η κατάσταση υπάρχει, φίλοι και σύντροφοι, αυτά είναι τα αποτελέσματα της λειτουργίας του αστικού πανεπιστημίου. Όμως χρειάζεται να δούμε ορισμένες πλευρές. Βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη της επιστήμης σήμερα είναι τα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό γίνονται ο κρίσιμος μηχανισμός για την καπιταλιστική ανάπτυξη και την αστική εξουσία στο σύνολό τους. Μαζί με τον κομβικό ρόλο στην καπιταλιστική οικονομία που παίζουν, βρίσκεται και ο ιδεολογικός τους ρόλος για την αναπαραγωγή και την εδραίωση της κυρίαρχης ιδεολογίας. Αυτή τους η σχέση με την καπιταλιστική οικονομία και το κράτος της αποτελεί τη βασική αιτία των συνεχόμενων αλλαγών και αναδιαρθρώσεων με επίκεντρο την πιο οργανική, την πιο αρμονική σύνδεσή τους με τις εκάστοτε ανάγκες της καπιταλιστικής κοινωνίας. Παρά την ανωδική τάση στην εξέλιξη της επιστήμης, η υπαγωγή της
στις ανάγκες διευρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου, μπαίνει φραγμός στην ανεμπόδιστη εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Υπονομεύεται η δημιουργική, η αντικειμενική εξέταση των ανεπαρκειών της, της ήδη κατακτημένης γνώσης, σε κάθε επιστημονικό τομέα, έχοντας σαν γνώμονα την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Υπονομεύεται η δημιουργικότητα του ερευνητή, η ανταλλαγή των επιστημονικών απόψεων με στόχο την ανάπτυξη της νέας γνώσης που θα ωφελεί την κοινωνική ευημερία. Λειτουργεί με μυστικότητα, με το πατεντάρισμα, με τον ανταγωνισμό και όχι με την άμυλα για το κοινωνικό όφελος. Τελικά, λειτουργεί ανασταλτικά στην πιο γρήγορη ανάπτυξη της επιστήμης και διάχυση των χωρισμάτων της προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Παρά την ανάπτυξη της επιστήμης στον καπιταλισμό, διευρύνεται το χάσμα ανάμεσα στις επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες και στην ικανοποίηση των αναγκών της ίδιας της κοινωνίας. Όπως, φίλοι και σύντροφοι, στην επιστήμη, έτσι και στην κοινωνία, τα μεγάλα ερωτήματα που πηγάζουν από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε απαιτούν ριζικό, διαφορετικό τρόπο επίλυσης. Απαιτούν νέες απαντήσεις. Το θέμα για μας δεν είναι να απορρίψουμε τη στενή σχέση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, αλλά να πάψει αυτή να γίνεται στο έδαφος της οικονομίας που λειτουργεί με τις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, που απομονώνουν τις κοινωνικές ανάγκες. Να ανοίξει ο δρόμος ώστε τα πανεπιστήμια να συνδεθούν με τη ζωή χωρίς να μεσολαβεί το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους στη λειτουργία τους. Με κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή και κοινωνικές υπηρεσίες. Με κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία. Απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου στα πανεπιστήμια, προτάσουμε τη δική μας στρατηγική για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, που θα στηρίζει ολόπλευρα τους νέους και τις νέες στις σπουδές τους. Πλήρως στελεχωμένο, με μόνιμο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να στηρίζει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, τις αναβαθμισμένες σπουδές των φοιτητών και την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας, με γνώμονά του τη βελτίωση της ζωής του λαού. Πανεπιστήμιο αποκλειστικά δημόσιο, που προσφέρει σε όλους τους φοιτητές τη δυνατότητα να σπουδάσουν απερίσπαστοι, χωρίς οικονομικούς καταναγκασμούς. Με μέρημνα καθολική για τους φοιτητές, δωρεάν στέγασης, σύντησης, συγγραμμάτων, αναλώσιμων, μεταφοράς. Με φοιτητική μέρημνα που θα περιλαμβάνει την ιατρική περίθαλψη και θα καλύπτει τις ανάγκες σε άθληση, πολιτισμό, διακοπές. Αυτά δηλαδή που κάλυπτε τον προηγούμενο αιώνα ο σοσιαλισμός που γνώρισε η ανθρωπότητα σε όλους τους φοιτητές του. Και που αυτά στον 21ο αιώνα αποτελούν ένα τεράστιο κόστος το οποίο το σηκώνει και φυσικά δεν μπορεί να το σηκώσει η εργατική λαϊκή οικογένεια. Ιδρύματα τα οποία παρέχουν ενιαία επιστημονική μόρφωση και επαγγελματική ειδίκευση με καταμερισμό και συνεργασία μεταξύ τους σε κάθε επιστημονικό τομέα. Με αναβαθμισμένα προγράμματα σπουδών που θα δίνουν στους φοιτητές το αναγκαίο επιστημονικό υπόβαθρο για να ασκήσουν το επάγγελμα που αντιστοιχεί στο αντικείμενο των σπουδών τους. Υπόβαθρο που τους καθιστά ικανούς να παρακολουθούν τις σχετικές επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και μετά την αποφύτισή τους και την άμεση ένταξή τους στην εργασία, γιατί η προσπάθεια της συνεχούς επιμόρφωσης και παρακολούθησης είναι για τη δική μας αντίληψη σημαντική. Ιδρύματα που διαμορφώνουν επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας με κοινωνική ευθύνη, με ανθρωπιά και αλληλεγγύη, με κριτική σκέψη,
με συλλογική δημοκρατική κουλτούρα, επιστήμονες με πλήρη συνέστηση των λαϊκών προβλημάτων, τα οποία μπορούν με τη δουλειά τους να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση τους. Πανεπιστήμια που προάγουν την έρευνα σε όλα τα επιστημονικά πεδία, με γνώμονα την αντιμετώπιση επιστημονικών και κοινωνικών προβλημάτων, τη βελτίωση των συνθήκων ζωής του λαού, τη διαμόρφωση επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής, ώστε η νέα κοινωνία να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις. Έρευνα που δεν κατηγοριοποιείται με βάση την ανάπτυξη της κερδοφορίας των αποτελεσμάτων της, που λειτουργεί με στόχο να ενσωματώνει και να διαδίδει άμεσα τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στην παραγωγή, βασισμένη στη συνεργασία των επιστημόνων και των ιδρυμάτων στην παραγωγή νέας γνώσης ωφέλιμης στην κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο φυσικά είναι άμεσα, οργανικά ενταγμένο στην κοινωνικοποιημένη οικονομία και στον κεντρικό σχεδιασμό της. Εκτελεί το δικό του καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στην αξιοποίηση των σημαντικών παραγωγικών δυνατοτήτων που έχει η χώρα μας. Στηρίζει και δημιουργεί νέο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό για τους κλάδους της οικονομίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τη διοίκηση του εργατικού κράτους. Αναπτύσσει νέα τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, παρακολουθώντας την εξέλιξη των επιστημονικών πεδίων και τις διευρυνόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Στην εποχή, φίλοι και σύντροφοι, της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες, να προσδιορίζει την πληθώρα και τις ειδικότητες των επιστημόνων που χρειάζονται, ώστε να βρίσκουν αμέσως δουλειά μετά το πτυχίο πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Έτσι και ο ίδιος ο νέος θα μπορεί να επιλέγει πιο ελεύθερα, με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, το αντικείμενο των σπουδών του. Έτσι, πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο, κάθε νέος και νέα θα ξέρει πού θα βρει δουλειά και θα έχει κατοχυρωμένο το δικαίωμα στην εργασία. Ο κεντρικός σχεδιασμός, με τη λειτουργία του, μπορεί να απελευθερώσει χρόνο από την εργασία, ώστε ο εργαζόμενος να τον αξιοποιήσει για την εκπλήρωση των πολιτιστικών και μορφωτικών αναγκών, για να μπορεί να πάρει μέρος πιο ουσιαστικά στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, να απαλλαχθεί οριστικά από το βάρος που του φορτώνει σήμερα ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, να πληρώνει δηλαδή συνέχεια καταρτήσεις, να κυνηγά προσόντα, να εναλλάσσεται με την ανεργία και την ημιαποασχόληση. Η έκδοση, φίλοι και σύντροφοι, της θέσης του κόμματός μας για την ανώτατη εκπαίδευση στηρίζει, όπως είπε και ο εισηγητής, τη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει σήμερα στο κύριο, απέναντι στο σημερινό πανεπιστήμιο που συνεχώς προσαρμόζεται στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, που σταθερά λειτουργεί αναπαράγοντας την κυρίαρχη ιδεολογία, που ευθύνεται για την αβεβαιότητα της εργασιακής προοπτικής, η νεολαία μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά της, βλέποντας ποιοι και γιατί τις θα στερούν, κατανοώντας το πώς και με ποιους μπορεί να τα κατακτήσει. Γι' αυτό το σκοπό απευθυνόμαστε σε όλους εσάς τους νέους και τις νέες που ξεκινήσατε τις σπουδές σας, που μέσα στην πανδημία σας στέρισαν την ουσιαστική μόρφωση και εκπαίδευση. Τους φοιτητές που καλούνται διαρκώς να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για σύντηση, στέγαση και ό,τι σχετίζεται με τη φοιτητική μέρημνα, αφού οι σπουδές μεταφράζονται και αυτές στην περίφημη ατομική ευθύνη, στην ατομική δηλαδή ευθύνη των οικογένειών σας. Απευθυνόμαστε στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εξαναγκάζονται στο κυνήγι πτυχίων και προσόντων σαν αποτέλεσμα της διάσπασης των επιστημονικών αντικειμένων σε κύκλους σπουδών, στις περισσότερες περιπτώσεις φυσικά αυτό, μάλλον καθολικά πλέον, με ακριβά δίδακτρα. Απευθυνόμαστε επίσης στους νέους ερευνητές,
σε εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην προσπάθεια ανάπτυξης της γνώσης, τους υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές που εκπροσωπούν εργασίες αφοσιωμένες στην επιστήμη τους, συχνά κάτω από άσχημες συνθήκες, χωρίς εξασφαλισμένους πόρους, με ελαστικές μορφές απασχόλησης και ανασφάλιστες υποτροφίες. Και φυσικά, απευθυνόμαστε στους πανεπιστημιακούς δασκάλους και ερευνητές που προβληματίζονται για το παρόν και το μέλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που αγαπούν το αντικείμενό τους και δεν δέχονται να καθορίζει η αγορά τα ενδιαφέροντά τους και τα επιστημονικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν με το ερευνητικό τους έργο. Όλους εσάς σας καλούμε να παρακολουθήσετε την πρόταση του ΚΚΕ, αλλά πρώτα απ' όλα να συμπορευτείτε με το κόμμα μας στον αγώνα για να λάβει σάρκα και οστά το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας. Γι' αυτό το σκοπό επιδιώκουμε να συζητήσουμε ακόμα πιο πλατιά το επόμενο διάστημα τις προτάσεις μας, να διακινήσουμε την προσούρα μας, να βρούμε, θα έλεγα, με βάση και την έρευνα που κυκλοφόρησε η σπουδάουσα εδώ της Θεσσαλονίκης, να βρούμε κι άλλες μορφές που ενισχύουν αυτή τη συζήτηση, οξύνοντας την περιέργεια ενός κόσμου για το τι λένε οι κομμουνιστές, αλλά και φυσικά να βγάλουμε και εμείς συμπεράσματα για τις ανάγκες του ιδεολογικού και πολιτικού αγώνα από τον τρόπο που επιδρά η κυρίαρχη ιδεολογία στη συνείδηση των φοιτητών. Φυσικά, αυτή η οργανωμένη συζήτηση δεν αποσπάται στιγμή από τη δράση των φοιτητικών συλλόγων, από τη δράση των εργαζομένων στα ελλείμματα σωματεία τους, των πανεπιστημιακών απέναντι στις νομοθετικές επιλογές της κυβέρνησης, αλλά απέναντι και στις προκλήσεις μέτρων που θα επιχειρήσουν να υλοποιήσουν μέτρα που έχουν ψηφίσει. Γιατί μπορεί το φοιτητικό κίνημα να βάλει στον πάγο την ήδη παγωμένη λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γιατί μπορούν να πολλαπλασιαστούν οι αιστείες αντίστασης στην επιχειρηματική λειτουργία των ΑΕΗ, να διεκδικηθεί η φοιτητική μέρημνα, να μην νομιμοποιηθούν στη συνείδηση των φοιτητών οι σχεδιασμένες αλλαγές υποβάθμισης πτυχίων, κατηγοριοποίησης σπουδών, εμπορευματοποίησης της παιδείας. Γνωρίζουμε φυσικά, φίλοι και σύντροφοι, ότι είναι δεδομένη η εμβέλεια, η πολυμορφία και το βάθος της ιδεολογικής κυριαρχίας της άρχουσας τάξης των καπιταλιστών και στο αστικό πανεπιστήμιο. Όμως υπάρχουν αντικειμενικά περιθώρια. Ήδη είναι μέσα στο αστικό πανεπιστήμιο και μπορεί να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο οι επαναστατικές μαρξιστικές ιδέες. Μπορούν να συμπορευτούν ακόμα περισσότεροι επιστήμονες στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης, στην οποία η επιστήμη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο. Το κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ, που απευθύνουμε αυτή την περίοδο στο αγωνιστικό ριζοσπαστικό τμήμα του λαού μας, το κάλεσμα αυτό εδώ στο Πανεπιστήμιο έχει περιεχόμενο και την ανάδειξη σήμερα του κοινωνικού ρόλου που έχει η επιστήμη. Σε αυτή την απαιτητική υπόθεση καλούμε να πάρουν μέρος οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, οι ερευνητές, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δημιουργώντας μαζί μας ένα διακριτό, δυναμικό ρεύμα που αντιπαρατίθεται στην κυρίαρχη ιδεολογία των εκμεταλλευτών. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας να διαφημίζει τα νέα προγράμματα σπουδών στα σχολεία που ενισχύουν τις ολέθριες συνέπειες στη μορφωτική συγκρότηση νέων γενιών με αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές αρχές και να μην δυναμώνει ο αντίλογος των πανεπιστημιακών από τα παιδαγωγικά, από τις φιλοσοφικές, από τα φιλολογικά τμήματα, αντίλογος που απορρίπτει το ρόλο του μεσάζοντα που θα παίζει ο εκπαιδευτικός στη ροή γνώσεων πληροφοριών για να υποδομούν, όπως λένε, μόνοι τους οι μαθητές τη γνώση. Δεν μπορεί
απέναντι στην κυρίαρχη τάση στις κοινωνικές επιστήμες, να αναλύουν τα ατομικά βιώματα σαν σκαλοπάτι προς την επιστημονική γενίκευση, να μην δυναμώνει η μαρξιστική ανάλυση που βλέπει τα βιώματα αυτά ενταγμένα στις σχέσεις κάθε ανθρώπου με την κοινωνία, μέσω της δραστηριότητάς του, μέσω της κοινωνικής του θέσης. Στο μέτωπο, για παράδειγμα, ενάντια στις εξαρτήσεις, πόσο σημαντική είναι η παρέμβαση πανεπιστημιακών απέναντι στην λογική της ιατρικοποίησης, ειδικά της τοξικοεξάρτησης, και η ανάδειξη, από τη σκοπιά τη δική μας, των πολυπαραγωγικών προβλημάτων, φαινομένων της καπιταλιστικής αποξένωσης που γεννά την απώλεια νοήματος στη ζωή, την απώλεια ελέγχου, την αναζήτηση φυγής από την πραγματικότητα. Σε όλα τα επιστημονικά πεδία, ο ιδεολογικός αγώνας για το ρόλο της επιστήμης, της ιεραρχίσης και της προτεραιότητας στην ανάπτυξή της, τη διαπάλη για το ποιος καρπώνεται τα αποτελέσματα και τις ωφέλειές της, αποκτά αυτός ο αγώνας προτεραιότητα. Έχουμε επίγνωση της ανάγκης και των προσπαθειών που πρέπει να γίνουν, τις άμεσες σχέσεις που έχει ο ιδεολογικός αγώνας στα πανεπιστήμια για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης του λαού μας από την ιδεολογική κυριαρχία του κεφαλαίου. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο καθένας και η κάθε μια που θέλει να συμπορευτεί μαζί μας, που θέλει να περπατήσει πλάι μας, έχει τις δικές του σκέψεις, ενστάσεις, προβληματισμούς. Χρειάζεται εμείς να δείξουμε επιμονή. Εμείς να ξεδιπλώσουμε πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, δράσεις για να καταθέσει αυτός ο κόσμος τη δική του συμβολή σε μια κοινή περπατησιά. Και έχουμε δείγματα θετικά. Η ενίσχυση των συνδυασμών και των υποψηφίων μας στις εκλογές πανελλαδικά των συλλόγων του ΔΕΔ. Οι προσπάθειες οργάνωσης στο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό που κακώς δεν εντάσσεται στους συλλόγους ΔΕΔ, που όμως είναι ανοργάνωτο. Η δυναμική ανάπτυξη της παρέμβασης της ΚΝΕ στους φοιτητικούς συλλόγους. Αυτές είναι τάσεις που δείχνουν τη δυναμική που αναπτύσσουμε και τις δυνατότητες που μεγαλώνουν. Χτες, στο πρωτοσέλιδό της και με το κύριο θέμα της, η σοβαρή εφημερίδα του συστήματος, καταλάβατε για ποια μιλάω, έγραφε. Καθημερινή. Έγραφε στα χαρτιά τα σχέδια φύλαξης ΑΕΗ, αντιδράσεις για τις αλλαγές σε διοίκηση και προγράμματα σπουδών. Έκφραζε τους φόβους και τις ανησυχίες γιατί δεν προχωράν οι μεταρρυθμίσεις. Στην ουσία αποτύπωνε τη δυναμική που υπάρχει για να ακυρώσουμε νέους αντιδραστικούς σχεδιασμούς. Σε αυτόν τον αγώνα, φίλοι και σύντροφοι, θα είμαστε πρωταγωνιστές παλεύοντας για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων της εποχής μας.